ο δασικός σταθμός πυροφυλακής της πυροσβεστικής υπηρεσίας εντόπισε εστία καπνού στη βουνοπλαγιά του Μωρικίου. Η επιτόπια αυτοψία κατέδειξε το μέγεθος του συμβάντος. Αμέσως στο σημείο κατέφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία από το Λεμαΐδας. Παρά τις προσπάθειες, η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε στο βουνό με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατάσβεσή της. Ο διοικητής της πυροσβεστικής που κατέφτασε στο σημείο ζήτησε αμέσως ενισχύσεις και στο μυλοχώρι της Δυτικής Εορδέας, λίγο έξω από το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, κατέφτασαν δυνάμεις από Κοζάνη και Φλόρινα, ενώ λίγο αργότερα ζητήθηκε η εναέρια συμβολή, καθώς και η ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ηπείρου. Ευτυχώς όλα ήταν σενάριο άσκησης που πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Μυλοχωρίου του Δήμου Εορδέας, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, στις βουνοβλαγιές του Μουρικίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση που έγινε ποτέ στην περιοχή διαβαλκανικής συνεργασίας, καθώς αυτήν παρακολούθησαν στελέχη και ηγεσίες των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας των τριών γειτονικών βαλκανικών χωρών, της Βουλγαρίας, των Σκοπίων και της Αλβανίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η άσκηση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλειών που τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναλάβει η Περιφερειακή Μακεδονίας, αποτέλεσμα των οποίων είναι η λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα αλλά και η δρομολογημένη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ. Ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουμε μια πολύ μεγάλη άσκηση που γίνεται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Βορείας Ελλάδας, αλλά και με ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα την παρακολουθήσουν και οι επικεφαλείς από τις γειτονικές χώρες, όπως γνωρίζετε, και από την Αλβανία, τη Φύρομ και τη Βουλγαρία, και κατά συνέπεια σηματοδοτεί και μια διεύρυνση τη συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών. Εδώ στο Μυλοχώρι του Λεμαΐδας γίνεται μια άσκηση δικών μας δυνάμεων. Το προσωπικό είναι του πυροσβεστικού σώματος σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία. Ο λόγος είναι η άσκηση για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Σήμερα είναι μια ακόμη πολιτική που εξελίσσεται και ξεδιπλώνεται, που στο βασικό της κορμό, όπως έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια και δημιουργήσαμε την Ακαδημία Πυροσβεστών, είναι να δομήσουμε συνέργεια στα Βαλκάνια. Αυτή είναι η εκτίμητη γεωπολιτική θέση της περιοχής μας, της περιφέρειάς μας, με την τεκμήριωση που υπήρξε, βρήκε ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία, από τον Υπουργό, από τον κύριο Καπάκη, αλλά και εν συνόλο της κυβερνήσεως, έτσι ώστε μαζί με την Ακαδημία Πυροσβεστών να δομήσουμε το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, όπου πλέον έχει ανοίξει συζήτηση με τους Γάλλους να αποτελέσει διεθνές κέντρο και τα μήνυματα όλα είναι θετικά, και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε συνεργασίες με τους γείτονές μας, έτσι ώστε την τεχνογνωσία που έχουμε να την κάνουμε διάχυση προς αυτούς. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς στηρίζουμε την ενταξιακή τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενταξιακή όμως πορεία θέλει γνώση, θέλει συνέργειες και να κοιτάξουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που πιθανόν θέλουν κάποιοι να μας βάζουν και να μας χωρίζουν. Νομίζω ότι σήμερα θα παρακολουθήσουμε μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις που γίνονται, ίσως είναι η μοναδική σε επίπεδο βαλκανικής, και οι σπουδαστές της Ακαδημίας Πυροσβεστικής, αλλά οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και γενικότερα οι άνθρωποι που εμπλέκονται στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας θα αντλήσουν γνώση. Θα πραγματοποιήσουμε μία άσκηση δασική με κωδική ονομασία Βάλκαν 2018. Πρόκειται για μία δασική πυρκαγιά σύνθετη, και λέω σύνθετη γιατί θα επιχειρήσουν και εναέρια μέσα CL, Καναντέρ και ελικόπτερα. Οθρανά Ρεπουμπλικά Γκρέτσια. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι στην Ελλάδα για αυτή την άσκηση και είναι μια καλή αρχή για την συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων χωρών.